Στην τελική ευθεία θα μπουν από την ερχόμενη εβδομάδα οι συζητήσεις της Ομοσπονδίας των Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων με τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Μεταφορών Υποδομών αντίστοιχα για την προοπτική εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ανάπτυξη των υποδομών των εναλλακτικών καυσίμων αποτελεί ήδη αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των εμπλεκόμενων. Πέραν όμως της θετικής διάθεσης των πρατηριούχων να μπουν και σε αυτό το κομμάτι της αγοράς έχουν ήδη προκύψει σημαντικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι το καθεστώς της υποχρεωτικής εφαρμογής της οδηγίας για την εγκατάσταση των σταθμών στα πρατήρια, κάτι που θα πρέπει να διευκρινιστεί σύντομα, όπως ανέφερε ο Θανάσης Παπαδόπουλος, αντιπρόεδρος του Σωματείου Πρατηριούχων Ιωαννίνων και εκπρόσωπος του ΔΣ της Ομοσπονδίας. Εμείς βασικά είμαστε θετικοί στο είδος της ηλεκτροκίνησης, διότι εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι εφοδιάζουν τα αυτοκίνητα με καύσιμο. Πρέπει και εμείς πάλι, έχουμε και την υποχρέωση να εφοδιάσουμε και με ρεύμα το κάθε αυτοκίνητο που θα κινείται. Εμείς από η Ομοσπονδία μας βασικά, που εγώ την εκπροσωπώ, από την Τρίτη ξεκινάμε συναντήσεις με τα αρμόδια Υπουργεία για το θέμα της ηλεκτροκίνησης. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να μείνουμε έξω από αυτή την κατάσταση της ηλεκτροκίνησης, γιατί από ό,τι ξέρετε η ηλεκτροκίνηση μπαίνει σε πολλά σημεία, όπως σε πάρκινγκ λένε, σε σούπερ μάρκετ, σε διάφορα σημεία. Οπότε εμείς οι οποίοι είμαστε καθήν αρμόδιοι να εφοδιάσουμε το κάθε όχημα, θέλουμε και εμείς να έχουμε το ανάλογο μερίδιο, γιατί η ηλεκτροκίνηση κυκλοφορώντας θα μας φέρει μείωση των καυσίμων, οπότε εμείς θέλουμε να ξανακάνουμε την αύξηση των καυσίμων μας με αυτό το πράγμα, την αύξηση των εσόδων μας για να μπορούμε να είμαστε βιώσιμοι. Η Τρίτη θα δούμε με τη συναρμόδια Υπουργεία που έχουμε μιλήσει και μας έχουν καλέσει να κάνουμε τις συζητήσεις που χρειάζονται να γίνουν. Θα προκύψει αναμφίβολα ένα ζήτημα για το ποιος θα αναλάβει το κόστος. Η εγκατάσταση δεν είναι μια φθηνή εγκατάσταση. Και φαντάζομαι ότι δεν θα είναι και τόσο εύκολο να το αποδεχθεί ο κλάδος ότι θα σηκώσει μόνος του αυτό το πάνω. Όχι, το κόστος είναι αρκετά μεγάλο. Είναι κλιμακωτές ανάλογα με τον χρόνο φόρτωσης. Το κόστος είναι μεγάλο, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο είναι. Αυτό θα το δούμε στην πορεία, γιατί κάθε φορά που ξεκινάει μια κατάσταση για να γίνει έχει ένα μεγαλύτερο κόστος, συν το χρόνο όμως δημιουργείται μια καλύτερη στην αγορά οικονομική. Λοιπόν, οπότε εμείς είμαστε σε αναμονή, περιμένουμε, ζητάμε από τα Υπουργεία τους αρμοδίους που είναι τουλάχιστον να μας επιδοτήσουν τον ένα φορτιστή που χρειάζεται για το κάθε ένα πρατήριό μας και να δούμε για το ρεύμα, μήπως μπορέσουν να μας επιδοτήσουν και το ρεύμα για να μπορούμε εμείς να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί από όλους τους άλλους οι οποίοι θα είναι και δεν έχουν καμία σχέση με πρατήριο. Η επιδότηση προφανώς θα πρέπει να εξεταστεί, ειδικά στην περίπτωση που θα είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση. Ναι, αυτό θα είναι σίγουρο, ότι αν θα είναι υποχρεωτική θα πρέπει διαφορετικά, αν θέλει ο άλλος δεν βάζει γιατί δεν μπορεί να σηκώσει το κόστος, οπότε δεν χρειάζεται να μπει σε τέτοιες διαδικασίες. Ναι, αυτό πιστεύουμε, ότι σε αυτοί που θα θελήσουν να το βάλουν σε κέρια σημεία βασικά θα πρέπει να επιδοτηθούν.